Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος η σημερινή. Μια συνήθεια αρκετά διαδεδομένη και ιδιαίτερα επιβλαβής. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί πραγματικά να ωφελήσει στην υγεία, το πιο πολύτιμο αγαθό σύμφωνα με τους περισσότερους. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, το Ίνκα Ιωαννίνο συμβουλεύει τους νέους αλλά και τους καταναλωτές. Στο κάπνισμα οφείλονται πάνω από 650.000 θάνατοι κάθε χρόνο. Ο ένας στους 7 θανάτους συνδέεται άμεσα με το κάπνισμα και ο εθισμός σκοτώνει έναν στους 2 καπνιστές. Υπάρχουν και χειρότερα. Το κάπνισμα βάζει σε κίνδυνο και τη ζωή αυτών που δεν καπνίζουν, των παθητικών καπνιστών. Το 15% των μη καπνιστών που διαβούν με έναν καπνιστή κινδυνεύουν να γίνουν το επόμενο θύμα του τσιγάρου. Ο κατάλογος των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι εντυπωσιακός. Μια σειρά από καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις, καρκίνη, απώλεια μαλλιών, έλκη, στηρότητα και πολλές άλλες. Το πορτοφόλι μας αποτελεί ένα ακόμη πιθανό θύμα. 10 τσιγάρα την ημέρα θα κοστίσουν 475 ευρώ το χρόνο, ενώ 20 τσιγάρα 949 ευρώ. Όσο πιο νέος αρχίζει κανείς το κάπνισμα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να εφιστεί στην νικοτίνη, ακόμη και όταν καπνίζει ελάχιστα. Το κάπνισμα με φίλους σε ένα πάρτι μπορεί να φαίνεται διασκεδαστικό και ελκυστικό. Στην ουσία αποτελεί μια απειλή της ελευθερίας. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν ετησίως από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Εάν ήδη καπνίζετε, μπορείτε ακόμη και τώρα να το κόψετε. Είναι πολύ ευκολότερο για ένα νέο καπνιστή να σταματήσει αυτή τη συνήθεια σε σύγκριση με έναν ενήλικα, ο οποίος καπνίζει εδώ και πολλά χρόνια. Το κάπνισμα οδηγεί σε 650.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη. Μειώνει την ποσότητα και την ποιότητα του σπέρματος των ανδρών, καθώς επίσης αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας. Στις γυναίκες αυξάνει το κίνδυνο για στηρότητα και αποβολή. Ο καπνός του τσιγάρου παρασκευάζεται από χιλιάδες χημικά συστατικά. Τουλάχιστον 43 από αυτά αποτελούν πιθανές αιτίες διάφορων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων των πίσα, ακετόνη, ένας διαλύτης που χρησιμοποιείται και για το ξέβαμα των ιχιών, αμμονία, η βάση για τα περισσότερα τοξικά υγρά καθαρισμού, αρσενικό, ένα θανατηφόρο δηλητήριο που χρησιμοποιείται στην παρασκευή εντομοκτώνων, φορμαλδεΐδη που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση πτωμάτων και κυάνιο, ένα θανατηφόρο δηλητήριο.